το γήπεδο δεν είναι πόλεμος. Είναι διασκέδαση. Παλιότερα πηγαίνανε οι οικογένειες, πηγαίναν με τα παιδιά τους και διασκεδάζανε. Τώρα φοβάσαι να περάσει απ' έξω. Γιατί αυτό, γιατί. Με ένα πελώριο γιατί ζει από το απόγευμα τη Κυριακή η σύντροφο του 46χρονου Κώστα Κατσούλη, ο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στον αγώνα Ηρόδοτο Εθνικό στο γήπεδο τη Νέα Αλικαρνασού στο Ηράκλειο. Ο άτυγο άνδρα διακομίστηκε στην Αθήνα με σε 130 και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με εγκεφαλική αιμορραγία στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σήμερα, ύστερα από εξετάσει, αποκλείστηκε η αιμορραγία να προήλθε από ρήξη ανευρίσματο όπω αρχικά είχε διαγνώσει ο ιατροδικαστή Κρήτη. Του κάνανε μια αγκαιογραφία και είδανε ότι τελικά το χτύπημα ήταν χτύπημα. Δεν ήταν ούτε ανέβρισμα ούτε πίεση κτλ. Ήταν από χτύπημα η ζημιά που έχει πάθει του έχουν κάνει μια παρακέντηση και προσπαθούν να ελαφρώσουν το κεφάλι από το αυτό. Και τώρα πιάνει παρακολούθηση και θα δούμε μέχρι το βράδυ τι μπορούν να κάνουν ακόμα πάνω στο αυτό του. Να επέμβουν, α πούμε, δεν ξέρουμε ακόμα, δηλαδή δεν μα έχουν ενημερώσει. Αυτά είναι τα καινούργια νέα. Το που έγινε εκεί, εμεί από ό,τι πληροφορούμε από εδώ και από εκεί και από του ανθρώπου που ήταν κοντά του, τελικά πρέπει να τον χτύπησαν πίσω στον Αφιένα. Το περίεργο βέβαια είναι ότι δεν είδε κανεί εδώ τίποτα, δεν είδε το ο χτύπημα. Πώς βρήκαν αυτοί, δεν ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, α πούμε. Αυτό είναι δικό του των γιατρών πρόβλημα. Η μητέρα και η σύντροφο του 46χρονου περνούν στιγμέ αγωνία, όμω οι ελπίδε του δεν σβήνουν. Δεν δε, δε μπορώ, δεν. Είναι δύσκολο να μιλήσει για κάποιον για δικό σου άνθρωπο, ο οποίο αυτή τη στιγμή δεν ξέρει αν θα τον ξαναδεί ή όχι. Ε, αυτό που, που μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ του γιατρού και το προσωπικό του 401 στρατιωτικού νοσοκομείου. Του έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη. Τι άλλο να πω. Και ελπίζουμε και περιμένουμε ο Κώστα να είναι δίπλα μα. Στο μεταξύ, το μεσημέρι τη Δευτέρα οδηγήθηκαν ενώπιον του Ισαγγελέα οι τρει συλληφθέντε 22, 27 και 24 ετών για τα επεισόδια στον Αγώνα Ηρόδωτο Εθνικό. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία σε αθλητική εγκατάσταση. Οι τρεις κρατούνται και θα απολογηθούν στην Ανακρίτρια την ερχόμενη Τετάρτη.